Θα ήθελα να καλωσορίσω στην Αθήνα. Είναι η τρίτη σημαντική επίσκεψη που έχουμε μέσα σε 1,5 χρόνο από την πλευρά της γαλλικής κυβέρνησης. Παρουσία του Πρόεδρου Ολάν τον Οκτώβριο του 2015. Το κατόχου σας πέρυσι αλλά και η δική σας σήμερα σηματοδοτεί το ιδιαίτερο ενδιαφέρον της Γαλλίας για την Ελλάδα. Πρέπει να ομολογήσω και να επισημάνω ότι η στήριξη της Γαλλίας στις μεγάλες προκλήσεις που αντιμετώπισε η Ελλάδα το τελευταίο διάστημα, τόσο για την παραμονή της Ελλάδας στην Ευρωζώνη, όσο και για μια έντιμη συμφωνία με τους εταίρους μας, αλλά και η στήριξη στο προσφυγικό, υπήρξε για την Ελλάδα ανεκτήμητη. Οι χώρες μας διατηρούν βαθιές και ιστορικές ρίζες και δεσμούς. Πιστεύω λοιπόν ότι η ενογαλλική συνεργασία μπορεί να περάσει σε ένα στάδιο πολύ πιο ουσιαστικό, καθότι η Ελλάδα θα βγει πιο δυνατή από αυτή την κρίση. Η έξοδος από την κρίση θα σηματοδοτήσει τη δυνατότητα να παίξει έναν ουσιαστικό ρόλο στην Ευρωζώνη, όχι μόνο ως παράγοντα σταθερότητα, αλλά και ως μια χώρα με πολύ σημαντικές δυνατότητες για επενδύσεις, για μια πολύ ισχυρή παρουσία στον ευρύτερο ευρωπαϊκό οικονομικό χώρο. Έχουμε λοιπόν να πούμε πολλά και ουσιαστικά. Σας ευχαριστώ πολύ για την επισκέψη σας. Κύριε Πρωθυπουργέ, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για αυτή την θερμή υποδοχή, να σας ευχαριστήσω επίσης για τη δυνατότητα που μας δίνετε σήμερα στην Αθήνα να θίξουμε ζητήματα κοινού ενδιαφέροντος, εκ των οποίων τα σημαντικότερα έχουν ευρωπαϊκή διάσταση. Θα ήθελα να αναφερθώ στη βούλησή μας να υπερβούμε την κρίση που αντιμετώπισε το τελευταίο διάστημα η ζώνη του ευρώ και αυτό σε πνεύμα εμπιστοσύνης. Να υπερβούμε επίσης την κρίση που μας οδήγησε να δράσουμε με από κοινού, κατά τρόπο αποτελεσματικό, τους τελευταίους μήνες, έτσι ώστε να προστατεύσουμε το θέμα του προβλήματος στις χώρες μας που σχετίζεται με το άσυλο, αλλά και το πρόβλημα των προσφύγων, τις δυσμενείς συνθήκες τις οποίες βιώνουν. Θα ήθελα να εκφράσω τη μεγάλη αλληλεγγύη της Γαλλίας έναντι της Ελλάδος, αλλά και του ελληνικού λαού, να αναφερθώ στην εμπιστοσύνη που νιώθουμε για την δυνατότητα ανάκαμψης της οικονομίας της Ελλάδος και τα αποτελέσματα άλλωστε το επιβεβαιώνουν. Είναι εντυπωσιακά, θεαματικά. Μπορούν βεβαίως να εμβαθυνθούν, να ενισχυθούν για να βασιζόμενοι στην αποφασιστικότητα άλλωστε της Γαλλίας για να ενισχύσουν τα ήδη επιτευχθέντα αποτελέσματα. Επισκέφθηκα έναν χώρο που προετοιμάζεται η μετεγκατάσταση των προσφύγων που θα έρθουν στη χώρα μας. Και είχα την ευκαιρία να επαναβεβαιώσω στον φίλο μου Γιάννη Μουζάλα την αλληλεγγύη της Γαλλίας στην διαχείριση του ζητήματος αυτού. Πρόκειται λοιπόν για μια επίσκεψη η οποία βρίσκεται υπό την αιγίδα της φιλίας, της εμπιστοσύνης και της αλληλεγγύης.